Σάββατο είχαμε ένα νέο ΦΕΚ που το πήραμε στα χέρια μας. Στην ουσία αρχίζει και απελευθερώνει, ελαττώνει τα μέτρα όσον αφορά τον COVID, όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα. Μπορεί κάποιος από τρίτη χώρα, ειδικά την Τουρκία, να έρθει με ένα απλό επιστοποιητικό εμβολιασμού ή με ένα επιστοποιητικό νόσησης, ή αν δεν είναι εμβολιασμένος να μπει με ένα PCR ή με ένα rapid test. Αρχίζει και το κάνει σε πιο ελαφριά τα μέτρα, αλλά όμως δεν ανοίγει, δεν αφήνει, ας πούμε, ακόμα να μπουν τα ημερόπλαια. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος όγκος επισκεπτών από την Τουρκία και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Που τι σημαίνει? Ναι, μεν σου λέει να έρχονται οι θαλάσσιες συγκοινωνίες, αρχίζουν σιγά σιγά και απελευθερώνται, να πούν κουζερόπλια, να έρθουν θαλαμιγά μεγάλα. Μέχρι 49 άτομα αφορά, δηλαδή θαλαμιγούς και μικρά σκάφη, αναψυχής, δεν είναι αυτό που μας αφορά η ακτοπλοϊκή σύνδεση? Όχι ακριβώς, είναι και αυτό, και εμείς αυτό πιστεύουμε στην αρχή. Μπορεί κάποιο ημερόπλιο να έρθει, αλλά θα πρέπει να κατεβάσει το πρωτόκολλο του στα 49 άτομα, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ασύμφορο. Ένα σκάφος το οποίο παίρνει 300 άτομα, 500 άτομα, έτσι, γιατί έχουν αυτή την ικανότητα αυτά τα καραβάκια. Αυτά που έχουν υπάρχουν τα τελευταία χρόνια σε σύνδεση με την Τουρκία και τα νησιά μας, δεν είναι ασύμφορο, διότι δεν τους συμφέρει, έτσι, δεν μπορεί να βγει αυτό το δρομολόγιο. Ναι. Άρα θεωρούμε ότι αν γίνει άρση των επιβατών των 49 ατόμων, πιστεύω ότι πλέον θα ανοίξει εντελώς η γραμμή. Ναι, με την ανοίγει, αλλά όχι για τα ημερόπλαια μέχρι στιγμής. Άρα λοιπόν την ανοίγει, δεν την ανοίγει? Έτσι. Μάλιστα. Κύριε Χατζηκυριάκο, παρακολουθούσαμε προχτές μία ενημέρωση για τα κρουαζιερόπλια που αναμένονται στη Ρόδο, για την τουριστική κίνηση που αναμένει το νησί το καλοκαίρι. Σε εμάς τι γίνεται? Κοιτάξτε, εμάς δεν είναι τόσο ευχάριστα πράγματα, δυστυχώς. Το Βορειοανατολικό Αιγαίο πάντα ήταν συνδεμένο και με την Τουρκία. Εννοείται με τους τουρίστες που ερχόταν από τα απέναντι τουρκικά παράλια, μάλιστα. Όχι, θέλω να πω ότι οι περισσότερες κουραζιέρες που περνούσαν από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ναι, από τη Σάμο και απάνω μέχρι σε εμάς, εδώ και στη Λίμνο, στη Μυτιλήνη Λυχείο, Λίμνο Μυτιλήνη, ήταν. Ακολουθούσαν αυτή τη γραμμή. Ήταν δύο χώρες, δηλαδή Ελλάδα-Τουρκία. Με τα προβλήματα της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια η κουραζιέρα είχε ατονίσει πάρα πολύ και βγαίνανε άλλα δρομολόγια. Δηλαδή πληρώσαμε το μάρμαρο της Τουρκίας εμείς στην ουσία από κάποια στιγμή και μετά. Ναι. Το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και ανοίγει αυτό από πέρυσι, και είδαμε και κάποιες προσεγγίσεις τελευταία στιγμής. Φέτος δεν πιστεύω ότι θα έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ίσως να πάμε στα 10 κρουζερόπλια. Ίσως. Να πάμε και στα 10-12. Από τα 90% που είχαμε άλλες χρονιές, στις καλές εποχές. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά, όπως βλέπετε. Γίνονται κάποιες προσπάθειες με εμάς, την Ένωση των Τουρκικών Πρακτόρων, το Επιμελητήριο, το Λιμενικό Ταμείο και με την Περιφέρεια. Τέλος πάντων, προσπαθούμε να βρούμε κάποιες διεξόδους και να γίνουν κάποιες ενέργειες. Όπως γνωρίζετε, η κουραζιέρα θέλει το χρόνο της. Δηλαδή, κάτι το οποίο, αν αποδώσει ενέργειες που φέτος, θα το δούμε το αποτέλεσμα σε δύο χρόνια. Συνήθως έτσι συμβαίνει, είναι. Σε ό,τι αφορά τουρίστες από άλλες χώρες, ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα φέτος, ελαφρώς καλύτερα με το κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς και τα τσάρτερ. Πιστεύω ότι κάνει ένα καλό comeback η Αγγλία. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει τέλος της χρονιάς πέρυσι γύρω στις 5 πτήσεις, μάλλον κρατάει τις 4. Mm-hmm. 5 πτήσεις, 4 πτήσεις την εβδομάδα. Μιλάμε για εβδομαδίως, ναι, 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 την εβδομάδα. Μάλλον θα είμαστε στην Ολλανδία 5 με 6 πτήσεις την εβδομάδα. Mm-hmm. 3 με 4 πτήσεις από Σκανδιναβία, το πιο πιθανό να είναι 3. Περιμένουμε την πολωνική αγορά να ξανανοίξει, μάλλον με μία πτήση, μία από Βέλγιο, και θα δούμε τι άλλο θα βγει στην πορεία. Άρα μιλάμε για 12 με 15 πτήσεις, πάλι είμαστε και εκεί χαμηλά. Όλη η τουριστική δραστηριότητα, θα έλεγα, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο είναι κάτω, συγκρίσει με άλλες χρονιές. Θέλει δουλειά, εγώ θα έλεγα ότι θέλει. Κοιτάξτε, με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, έχουμε περάσει τρεις κρίσεις δυνατές, οικονομική προσφυγή και τώρα με τον κορονοϊό. Καταλαβαίνω ότι δεν δόθηκε δυνατότητα, με τις βάσεις που είχε αυτό το κομμάτι, ναι, των νησιών, να μπορέσει να αρθροποδήσει πιο γρήγορα. Θέλει περισσότερη δουλειά, θέλει μεγάλη προσοχή, και θα έλεγα ότι θα χρειαζόμαστε πλέον και κίνητρα
οι επαγγελματίες του τουρισμού για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε και πιστεύω θα βοηθηθούν όλα τα νησιά στο σύνολό τους, στο βρονικό Αιγαίο και υπάρχουν δυνατότητες, δεν το συζητάει κανένας, μπορούμε να ανακάμψουμε, απλά θέλει μεγάλη προσοχή. Δυνατότητες έχουμε, δυνατότητες στα νησιά μας έχουν πάρα πολλές, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε χρονιά, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, συζητάμε πάντα τα ίδια πράγματα και το ίδιο πράγμα συζητάμε πάντα μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου, τι δεν κάναμε, τι δεν πήγε καλά και τι σκοπεύουμε να κάνουμε από του χρόνου για να πάμε καλύτερα. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό συμβαίνει διότι δεν γίνονται τα βήματα που πρέπει. Και η άποψή μου πλέον ίσως από τόσο καιρό είναι ότι δεν δίνει και προτεραιότητα στον τουρισμό όπως θα έπρεπε. Από ποιους περιμένετε να γίνουν αυτά τα βήματα? Κοιτάξτε, είναι, θα έλεγα, δεν είναι από μια πλευρά, θα έλεγα. Δεν φτάνει μόνο οι επιχειρηματίες του τουρισμού ή κάποιοι φορείς να κάνουν κάποια βήματα. Έτσι πως έχουμε φτάσει, πρέπει να γίνει συνολικά. Χρειαζόμαστε την τοπική αυτοδιοίκηση κοντά μας. Να γίνουν κοινά βήματα, κοινές προσπάθειες για να μπορέσει να αποδώσει όλο αυτό. Και βεβαίως χρειάζονται και οικονομική στήριξη κάποιες προσπάθειες. Δυστυχώς δεν γίνονται μόνο με τα λόγια. Πρέπει να πέσουν κάποια λεφτά, αλλά πρέπει να γίνουν. Και κυρίως γίνονται με τα έργα και τη σωστή και την έγκαιρη προβολή των νησιών μας.